Καλησπέρα σα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε άλλη μια φορά, άλλη μια Παρασκευή εδώ, στο βιντεοχρονολόγιο τη Δίκη τη Χρυσή Αυγή, στην εκπομπή του Omnia TV που φιλοδοξεί να δώσει με ένα γραμμικό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στη Δίκη τη Χρυσή Αυγή, έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία και στον μελλοντικό ερευνητή αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται αυτές τις ημέρες που διεξάγεται η Δίκη τη Χρυσή Αυγή να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στις αίθουσες. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Τζέλη από την πολιτική αγωγή για την οικογένεια Φίσα, ο οποίος θα μας βοηθήσει, όπως και άλλες φορές, να δούμε και να αποκωδικοποιήσουμε τι συνέβη στην δίκη της Χρυσής Αυγής αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Τζέλη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας ξανά. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Είχαμε μία, αν και όχι γεμάτη όπως άλλες φορές, με 3-4 δικασίμους, μία όμως έντονη εβδομάδα, και είχαμε μία έντονη εβδομάδα γιατί είχαμε και όσα συνέβησαν την Τρίτη στο εφετείο. Θα δούμε και στη συνέχεια, θα κάνουμε και μια μικρή συζήτηση για να καταλάβουμε λίγο πώς προκύψαν όλα αυτά και βέβαια τις καταθέσεις των μαρτύρων από την υπόθεση επίθεσης στο Στέκι Αντύπνοια το 2008. Πριν πάμε σε αυτά όμως, θα ήθελα να μας πει ο κύριος Τζέλης, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία από αρκετούς μήνες πίσω και για τις προηγούμενες υποθέσεις και ειδικά για το κλείσιμο των τριών πρώτων υποθέσεων, δεν είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε λίγο την εικόνα σας και έναν σχετικό απολογισμό. Οπότε θα θέλαμε πολύ να μας πείτε πώς μέχρι τώρα, τι είναι αυτό που έχουμε να μας μένει μέχρι τώρα από τις τρεις υποθέσεις, πώς έχετε δει την εξέλιξη της διαδικασίας, τι σημαντικά είναι αυτά που έχουν τοποθετηθεί στο τραπέζι, αν μας επιτρέπεται ο όρος, και έχουμε να κρατάμε μαζί μας για να πάμε στη συνέχεια. Αυτό που έχει καταδειχθεί από όλες αυτές τους μήνες, τα χρόνια, κοντεύουμε τα δύο χρόνια πια, είναι ακριβώς αυτό το οποίο καθημάς τουλάχιστον θέλει το δικαστήριο να διερευνήσει. Μια εγκληματική οργάνωση η οποία εκτρέφει ό,τι εκτρέφει, προβαίνει σε εγκληματικές πράξεις μη διαχωριζομένης της κοινοβουλευτικής υποστάσεως και των ταγμάτων εφόδου, λοιπόν, μια σημεία εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό έγινε και με τη δολοφονία του Παύλου και με αυτό που είδαμε με τους Αιγύπτους αλληλεργάτες και βέβαια και με τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, τους κομμουνιστές, οι οποίοι γίνανε στόχοι μιας δολοφονικής επιθέσεως στο Πέραμα. Συνεχίσαμε και με, γιατί να μην ξεχνάμε, και με την επίθεση που έγινε στο συνεργείο στην Ηλιούπολη, με την ίδια μεθοδολογία, με τους ίδιους οι οποίοι εμφανίζονται το πρωί να έχουν κοινοβουλευτικό έργο, το μεσημέρι να καθοδηγούν τα τάγματα εφόδου και το απόγευμα ή το βράδυ να ηγούνται του ταγμάτων εφόδου. Και βέβαια τώρα έρχεται και η επίθεση αυτή στο Στέκι Αντύπνοια, η οποία αφορά, διότι έχει εκδικαστεί η υπόθεση, έχει κληθεί αμετακλήτως για τις ευθύνες των φερωμένων ως φυσικών αυτουργών, αλλά για να δούμε λιγάκι πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταδικάστηκαν για ό,τι κάνανε, ήταν μέλη, είχαν ενταχθεί, γιατί κάποιοι είχαν ενταχθεί και από παλιά, όπως φαίνεται από ένα καταδικαστέντα, σε μια εγκληματική οργάνωση η οποία τους όπλησε τα χέρια. Μάλιστα. Και έχουμε να το εξετάζουμε αυτό. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, είχαμε την 127η ημέρα και 128η ημέρα. Κατά την 127η, όταν ξεκίνησε, είχαν μείνει μερικές ερωτήσεις που θα κάνανε της υπεράσπισης στον μάρτυρα Παναγιώτη Δρυμηλή από το συνεργείο. Στην Λιούπολη, ναι. Ακριβώς. Αυτό έχει μια σημασία. Έχω κρατήσει πολύ λίγες κάρτες για το συγκεκριμένο, διότι τόσο ή άλλως η ημέρα ήταν κουτσί, και ήταν κουτσί, γιατί ήταν κουτσί θα το δούμε και στη συνέχεια, βούηξε ο κόσμος. Έχει μια σημασία να δούμε αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, τον τρόπο με τον οποίο πια η υπεράσπιση προσπαθεί να πιάσει χώρο. Δύσκολο πράγμα να μιλήσεις για τα στοιχεία και για τους μάρτυρες και για το τι έχει συμβεί, διότι έχουμε πάρα πολλά πιστήρια τα οποία ήδη έχουν δημοσιευθεί, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο η υπεράσπιση μπαίνει σε διαδικασίες, όπως βλέπουμε στην κάρτα,
το συνήγορο Παπαδέλη να προσπαθεί να συνδέσει το συνεργείο και το Δρυμηλί με τη Βίλα Αμαλίας. Λες πρώτον και είναι κάτι το οποίο είναι ποινικά κολάσιμο και δευτερευόντως να συνδέσει την όποια γνωριμία ή επαφή του μάρτυρα με άτομα τα οποία το κράτος έχει θεωρήσει στο παρελθόν ως τρομοκράτες επικίνδυνους κτλ. Η πρόεδρος όμως, και αξίζει να το σημειώσουμε εδώ, βλέπουμε και από τις απαντήσεις της, προσπαθεί να κρατήσει ένα όριο, έτσι. Να βάλει τα πράγματα σε μία, πώς να πω, σε μία ράγα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μία τέτοια διαδικασία, σε ένα τέτοιο πλήθος μαρτύρων κτλ., να κρατήσεις ισορροπία και να έχεις τα όρια τα οποία χρειάζονται για την συγκεκριμένη διαδικασία. Στη συνέχεια ο συνήγορος Ρουσόπουλος είπε το εξής. Είπε ότι έγινε κατάχρηση από την πολιτική αγωγή και τον αναπληρωτή εισαγγελέα που αναφέρθηκαν οι φωτογραφίες και το ότι ο Λαγός ήταν εκεί κτλ. Χωρίς να κατανομάζει την πηγή. Νομίζω ότι στη δικογραφία υπάρχει η πηγή που λέει ότι ήταν ο κύριος, δεν θυμάμαι, Σπηλιώτης, νομίζω το όνομά του. Ο γιατρός. Το είπαμε κιόλας, το είπε και ο μάρτυρας, mm-hmm. ο γιατρός, ο οποίος ήταν άνωθεν του συνεργείου. Στον από πάνω όροφο του κτηρίου, έτσι. Ο οποίος μάλιστα έβγαλε και τη μάνικα για mm-hmm. να μπορεί να καταβρέξει γιατί γινόταν ό,τι γινόταν εκεί πέρα. Mm-hmm. Μα το είπαμε. Και μάλιστα υπάρχει και έκθεση εγχειρήσεως και κατονομάζεται η πηγή ναι. και στη δικογραφία μέσα. Γιατί όλα αυτά. Γιατί μετά γίνανε και άλλες ερωτήσεις, mm-hmm. οι οποίες δεν αφορούσαν τις φωτογραφίες. Λες και... Υπήρχε μια τάση, είδαμε, έτσι, όπως θα φανεί και από την επόμενη κάρτα, μια τάση να οδηγηθεί ο μάρτυρας σε μια, αν θέλει κανείς, μη ψύχρεμη αντίδραση, αν θέλει κανείς, σε μια έτσι αντίδραση η οποία θα τον εξέθεται ως μάρτυρα και θα εξέθεται και την αξιοπιστία του. Ο συνήγορος Ρουσόπουλος λέει και αναρωτιέται αν... Πρώτα απ' όλα λέει ότι κατέδωσε ο Δρυμηλής στο Μαρίνο. Δες τη λιγάκι τώρα, δες τη λιγάκι αυτό ακριβώς. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο πλαίσιο που έχετε. Τι ακριβώς είπε. Εγώ να μην κρίνω ό,τι είπε ο κύριος συνάδελφος, αλλά αν μπορείτε να διαβάσετε τι ακριβώς είπε. Ναι, λέει τι ότι... ακριβώς είπε. Αναφέρεται ότι ο μάρτυρας ήταν αυτός που κατέδωσε το Μαρίνο. Πού αναφέρεται, πώς αναφέρεται, δεν μας λέει ο συνήγορος. Γιατί λέει να μην έγινε, κάνει την αναγωγή και λέει γιατί να μην έγινε η επίθεση στο συνεργείο από πρώην συντρόφου σας που σας έχουν στοχοποιήσει επειδή είπε προηγουμένως ότι κατέδωσε τον Μαρίνο. Αυτό είναι μια προσπάθεια, πώς να πω, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπάθειων. Έτσι νομίζω τώρα, εσείς θα μας... Συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά όλα αυτά... Μπορώ να αντιληφθώ, αλλά όλα αυτά είναι μόνο και μόνο για να περνάνε είτε σε ορισμένα sites, είτε στις εφημερίδες τα λοιπά, με αυτό που αναφέρεται για την δήθεν ότι κατέδωσε το Μαρίνο. Mm-hmm. Αμφιβάλλω αν ορισμένοι γνωρίζουν ποιος ήταν ο Χριστόφορος Μαρίνος ή οτιδήποτε άλλο, ή τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Mm-hmm. Αλλά δείτε λιγάκι εδώ πέρα. Αυτά διαψεύδονται, ξέρετε από τι. Και δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Ναι. Αλλά από αυτά που έχουν πει οι ίδιοι οι χρυσαυγίτες στις απολογίες τους. Mm-hmm. Μα το έχουν πει. Δηλαδή τώρα ομιλούμε αν υπήρχε στοχοποίηση από ένα χώρο κτλ. Όταν οι ίδιοι οι χρυσαυγίτες, αυτοί οι οποίοι έρχονται όπως κάνουν συνήθως κτλ. Mm-hmm. Και λένε μα δεν ήμασταν εμείς, μα είναι σίγουρο ότι ήμασταν εμείς. Μα το λένε οι ίδιοι. Δείτε λιγάκι τις απολογίες τους. Όταν επιτέλους κάποιοι προσήχθησαν σε αστυνομικό τμήμα, τι ακριβώς έχουν πει. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, αν τα βάλετε αυτά, όταν θα έρθει η ώρα των απολογιών, δηλαδή, θα είναι λιγάκι... Αυτό είναι μια ερώτηση που μου γεννάται, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Είναι τι πρόκειται να συμβεί όταν έρθουν οι απολογίες. Πρώτα απ' όλα, θα έρθει, δεν θα έρθει κανείς, ποιοι θα έρθουν, πώς. Εκεί θα φανούν και πώς διαχωρίζονται οι θέσεις και ποιος είναι με ποιον. Ακριβώς, γιατί έτσι. Τώρα ακόμα ορισμένοι, ειδικά από τους κατηγορούμενους, αισθάνονται
και ένα πέπλο ασφαλείας χωρίς να καταλαβαίνουν τι ακριβώς γίνεται. Ότι τελικά όλη η φροντίδα είναι για τους από πάνω, όχι για τους από κάτω. Ναι. Είναι σαφές. Γιατί εδώ σας λέγω και πάλι, δείτε λιγάκι, πώς αν έχει στοχοποιηθεί το συνεργείο από πρώην συντρόφου σας. Ναι, ναι. Αυτοί χρησιμοποιούν τον όρο συναγωνιστής. Λαμπλά. Από πρώην συντρόφου. Μα ξέρετε τι έχουν πει. Δηλαδή, οι κατηγορούμενοι εκεί πέρα για την επίθεση στο συνεργείο. Μα έχουν πει ό,τι λένε αυτοί για την αντύπνοια, ό,τι λένε και οι υπόλοιποι. Μα δεν είδα, εγώ πήγα εκεί πέρα κτλ. Μα ήταν αυτοί όμως. Το λένε. Το λένε, ναι, οι ίδιοι. Το λένε ότι ήταν εκεί. Στη συνέχεια, στη συγκεκριμένη μέρα, ο συνήγορος Τριανταφυλλούδης, και εκεί έρχεται και μία έτσι, αν θέλει κανείς, αντίθεση, από τις οποίες αντιθέσεις που έχουμε να δούμε στο μέλλον αρκετά, λέει ότι μέχρι τώρα, και πάνω σε αυτό που λέτε, μέχρι τώρα λέει δεν έχει αποδειχθεί ότι Λαγός και Μίχος συμμετείχαν στην επίθεση στο συνεργείο. Ωστόσο, πέραν αυτού, ξέρετε πέραν αυτών τους λοιπούς κοινοβουλευτικής ομάδας να συμμετείχαν σε τέτοια περιστατικά και να επιβραβεύονται? Ο Δερμιλής δεν είχε κάτι υπόψη του. Θα μπορούσαμε να πούμε αντίστοιχα περιστατικά. Θα μπορούσα να πω πολλά. Βλέπω και την επόμενη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου. Εγώ δεν καταθέτω. Θα μπορούσα να πω. Αλλά στο πρώτο σκέλος που λέτε, Λαγός και Μίχος, Λαμπρά. Λέει ο κύριος Σάρος δεν συμμετείχαν. Οι φωτογραφίες όμως, καλός ή κακός, εκτός αν... Τους τοποθετούν εκεί. Μα είναι αδιάψευστα στοιχεία. Κάποιο αυτοκίνητο, από ό,τι ξέρω, από κάποια στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται πως με μια σύμβαση χρονομεριστικής μισθώσεως έχει δοθεί στον κύριο Λαγό. Ναι, από δηλαδή, τη Βουλή των Ελλήνων. Ναι, όλα αυτά δηλαδή δεν υπάρχουν. Μα, δεν ξέρω. Βλέπω για τον κύριο ιατροδικαστή που λέτε. Ναι, λέει ο Τριανταφυλλούδης. Ρωτάει αν ξέρει ο μάρτυρας ότι ο πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ιατροδικαστών είναι μέλος του συνδέσμου και αν ο Μακθεόπουλος είναι καθηγητής μουσικής. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Όντως, για μένα καθηγητής μουσικής είναι. Είδα και ένα βίντεο το οποίο δημοσιοποιήθηκε τώρα από το 2005 και όντως έχει πολύ καλές μουσικές γνώσεις ο κύριος Μακθεόπουλος. Το είδα. Ήταν νομίζω ότι το είδε όλη η Ελλάδα. Ήταν σε αυτό το πάρτι. Είδα και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς που δεν τους ξέρουν τώρα. Είδα και τα υπόλοιπα. Ναι. Η κατάληξη αυτής της ερώτησης ήταν ότι διαβάζετε ο Δρυμιλής αναρωτιέται και σωστά αναρωτιέται ότι τι. Δεν προβαίνουν σε βίες ενέργειες τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Επιβεβαιώνει όχι ο μάρτυρας αυτή τη φορά, ο συνήγορος. Αυτό ακριβώς ήθελε να καταδείξει, όπως λέει και ο ίδιος. Και ο Δρυμιλής λέει, δεν είναι η άποψή μου αυτή, δεν έχει καμία σχέση όλος αυτός ο ισχυρισμός. Και εκεί κάπου τελειώνει η συγκεκριμένη υπόθεση και πάμε να μπούμε στην υπόθεση εξέτασης, στην εξέταση της υπόθεσης της επίθεσης του τάγματος εφόδου στο στέκι Αντύπνοια το 2008. Έρχεται ο Ρούμπεν Ροντρίγκες, ο οποίος είναι ένας από τους μάρτυρες, αυτός που θα ξεκινούσε να πει και τα λοιπά, ο οποίος λέει, ακριβώς επειδή είχε δημιουργηθεί ένα περιστατικό κάποια ώρα πριν με άτομα κοινού, αντιφασίστες, αλληλέγγυους, γενικώς προσκύμενο στην πολιτική αγωγή που θέλαν να μπουν πριν τη βγάλουμε την κάρτα, γιατί θα κάνουμε ένα μικρό τέτοιο τώρα αναφορικά με το τι συνέβη στην προηγούμενη μέρα, που θέλαν να μπουν στην αίθουσα και η αστυνομία γυρνάει και λέει ότι δεν επιτρέπουμε άλλους να μπουν γιατί δεν υπάρχουν θέσεις, ενώ στην αίθουσα... Στην αίθουσα υπήρχαν θέσεις τώρα να λέμε, δηλαδή υπήρχαν θέσεις. Υπήρχαν, τώρα τι λέμε. Το είπαν βέβαια και πάρα πολύ, γράφτηκε, το γράψαμε και εμείς ότι υπήρχαν θέσεις μέσα στην αίθουσα. Αν μου επιθέτει μια παρένταση βεβαίως, μόνο, ότι ο μάρτης τα έχει ξαναζήσει αυτά, όταν δεν μπορούσαν να μπουν στο δικαστήριο, γιατί πρωτοστατούν των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, τους εμποδίζαν, τους προπυλακίσαν, βιοπλαγίσαν εναντίον τους, είτε λεκτικά είτε σωματικά, τα είπε ο κύριος μάρτυρας, όταν δικαζόταν η υπόθεση, ξεκίνησε από το αυτόφορο και σιγά σιγά διαστρωματώθηκε. Τα είπε. Να μην χρησιμοποιήσω τις λέξεις που είπε
και τι ακριβώς λέγανε οι χρυσαυγίτες, ένα τάγμα εφόδου, σε εισαγωγικά να το βάλω, και που είχε πάει για υποστήριξη ανθρώπων οι οποίοι πάλι καμία σχέση δεν είχαν. Τυχαία βρισκόντουσαν εκεί πέρα. Ναι, ναι. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Όχι, όχι. Απλά να δώσουμε λίγο το πλαίσιο της όλης αυτής κατάστασης που δημιουργήθηκε. Κάποιος κόσμος λοιπόν απ' έξω, θέλοντας να μπει, να κάτσει στο κοινό κτλ., δεν του επιτρέπεται είσοδος, δημιουργείται μια ψιλοένταση. Όμως σε κάποιο σημείο μπαίνουν σύσσωμη ομάδα της Χρυσής Αυγής, συνοδευόμενη από αστυνομία. Έτσι. Υπάρχουν κάποια βίντεο που έχουν δημοσιευθεί από την έξω πλευρά του δικαστηρίου, από την πλευρά της Αλεξάνδρας, όπου τους δείχνουν να πηγαίνουν συνοδεία με τα ΜΑΤ κτλ. Μπαίνουν μέσα και με το που μπαίνουν μέσα αρχίζει και υπάρχει μια ψιλοτριβή, χαλαρώνουν τα πράγματα, αφήνει η αστυνομία μετά από διαμαρτυρίες δημοσιογράφων και κάποιων από το κοινό άλλο κόσμο αντίστοιχο αλληλέγγυο να μπει μέσα στις θέσεις της πολιτικής αγωγής κτλ. Και εκεί κάπου και με την ερώτηση του Ροντρίγκες στην έδρα και με το ότι η έδρα λέει εντάξει τώρα μπορούμε και αλλιώς να σας κάνουμε να καταθέσετε, δημιουργείται μια ένταση στην αίθουσα και εκεί αρχίζει μια επίθεση λεκτική και πολλές φορές όχι μόνο από την πλευρά των χρυσαυγητών. Και βέβαια αναφλέγεται το όλο σκηνικό και καταλήγουμε σε αυτό το οποίο δημοσιεύσαμε δύο ημέρες πριν και θα σας δείξουμε, προκειμένου να το καταγράψουμε, να υπάρχει και αυτό σε αυτό το βιντεοχρονολόγιο για να δοθεί η εικόνα και το πώς λειτουργήσε και το κομμάτι της Χρυσής Αυγής και η αστυνομία και το τι συνέβη μέσα στην αίθουσα. Πάμε λίγο να δούμε το βιντεάκι και επιστρέφουμε για να πιάσουμε την επόμενη μέρα. Όπως είδατε, αυτή ήταν η κατάληξη των όσων σας περιέγραψα προηγουμένως, το πλαίσιο το οποίο σας περιέγραψα, στο βάθος, στο τέλος του βίντεο, είδατε τη δημιουργία να βγάζει κλωτσιδών το ένα κομμάτι του κοινού. Όσο βλέπατε πριν, ήταν το κομμάτι του κοινού της Χρυσής Αυγής, με πάρα πολλούς γνωστούς που έχουμε δει και σε άλλες φορές, κόσμο από την τοπική οργάνωση Πειραιά, ιδεολογικούς καθοδηγητές και λοιπούς, τέλος πάντων, της συγκεκριμένης οργάνωσης. Θεωρούμε ότι αξίζει να γίνει αυτή η καταγραφή, διότι πολλοίς κόσμος βγήκε και είπε πώς είναι δυνατόν η αστυνομία να έχει
τόσο διαφορετικά μέτρα και σταθμά στην αντιμετώπιση του κοινού μιας τέτοιας δίκης. Και γι' αυτό το λόγο οφείλαμε, νομίζω, να το καταγράψουμε. Πάμε στην 128η ημέρα, όπου στις 16 Φεβρουαρίου πια και στην αίθουσα του Κορυδαλλού, αξίζει να σημειωθεί στην αίθουσα του Κορυδαλλού ότι η προσέλευση του κοινού ήταν από το πρωί τρομακτική. Δεν έπεφτε καρφίτσα, νομίζω, στην αίθουσα, έτσι. Αν μου επιτρέπετε... Βεβαίως. Ομιλώ για την προηγούμενη, πριν τις κάρτες που δείχνετε, για τα επεισόδια. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε αυτό. Ναι. Πέρα από ότι αυτό που ακούγεται στο βίντεο που δείξατε, το οποίο αποτυπώνει την αλήθεια. Ακούτε το συντονισμένο «Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή» και βέβαια να μην παραγνωρίσουμε το ότι άκουσε η κυρία Μάγδα. Να το πούμε αυτό λιγάκι. Και βέβαια. Έτσι, ότι η κυρία Μάγδα, η κυρία Μαγδαληνή Φίσα, άκουσε το «Πού είναι ο Παύλος σου» με μια συνοδευτική λέξη άσχημη, αναφέρεται στη μήνυση που καταθέσαμε. Πράγμα το οποίο, πέρα από οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι φαίνεται και σε άλλα βίντεο τα οποία έχουν παίξει, ακούγεται μάλλον, ήταν εξωφρενικό. Και αυτό δείχνει, καταδεικνύει το ψοφοδεές, το θρασίδιλον αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ούτε καν τώρα δεν συναισθάνονται το τι έχει γίνει σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γυναίκα, σε αυτή την οικογένεια, σε όλους τους ανθρώπους, σε εσάς, σε μένα, σε όσους είμαστε από μια πλευρά την οποία δεν τη δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Αυτό έτσι. Και ας ελπίσουμε τώρα ότι οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες από ό,τι μας είπαν στις συναδέλφισες, γιατί εγώ έλειπα, ήμουν εκτός Αθηνών, καταθέσα τη μήνυση, ότι ασχολούνται και αυτοί για να βρούνε, ειδικά ένα συγκεκριμένο άτομο, το οποίο το γνωρίζουμε, πάντα μας τιμάει, σε εισαγωγικά, με την παρουσία του στην αίθουσα τελετών μόνο, και ο οποίος πέταξε αυτά τα λόγια, εξτόμησε αυτά τα λόγια στην κυρία Μάγδα. Μάλιστα. Άδωμα. Με συγχωρείτε κιόλας. Ναι, πάλι, όχι βέβαια. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι πίσω μας και πάμε να δούμε τι συζητήθηκε, τι υπόθηκε στην εξέταση ως προς την τρομοκρατική οργάνωση, την ένταξη και διεύθυνση, γιατί αυτή είναι η κατηγορία, στην υπόθεση που αφορούσε στην επίθεση στο στέκι Αντύπνοια το 2008. Ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε στην αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού ήταν ο Ρούμπεν Ροντρίγκες, παρόν στο σημείο τη συγκεκριμένη ημέρα και ένα από τα θύματα, ο οποίος και περιγράφει τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα στο στέκι Αντύπνοια. Κατεβαίνει τα σκαλιά ένας σωματώδης με κράνος, σκούρα, ρούχα κτλ. Χαιρετίσματα από τη Χρυσή Αυγή, θα σας γαμίσουμε, ένα τέτοιο. Κρατούσε ρόπαλο, κλώτησε καρέκλα. Σε κλάσματα δευτερολέπτου γεμίζει ο χρόνος, 10-15 άτομα, συντονισμένα, μαύρα ρούχα, κράνη, μαχαίρια, σκεπάρνια. Χαιρετίσματα από τη Χρυσή Αυγή, το πρώτο πράγμα. Έτσι, και δεν είναι ο πρώτος μάρτυρας που το λέει, θα δούμε και στη συνέχεια ο Μιλιαράκης ότι είπε το αντίστοιχο πράγμα. Να σημειώσουμε, και αξίζει να σημειώσουμε, ότι το δικαστήριο δεν εξετάζει την υπόθεση ως προς τα γεγονότα ακριβώς. Εξετάζει την υπόθεση ως προς τον τρόπο που συνέβησαν τα γεγονότα και πώς συσχετίζονται και τι ομοιότητες έχουν με προηγούμενες αντίστοιχες υποθέσεις που εξέτασε το δικαστήριο και βέβαια για το κατά πόσον όλα αυτά ξεκινάνε... Εντάσσονται στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Και αυτός είναι ο ρόλος και ο δικός μας και ο ρόλος των συνηγόρων υπερασπίσεως των χρυσαυγητών, οι οποίοι αναλόφθησαν κατά πολύ στα συγκεκριμένα ζητήματα, τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την υπόθεση όπως έχει οδηγήσει στο δικαστήριο, αλλά εδώ είναι διαφορετικό το πεδίο αναζήτηση, το δικό μας και το δικό τους θα έπρεπε να είναι. Και προφανώς είναι και του δικαστηρίου διαφορετικό. Είναι για την εγκληματική οργάνωση. Πάλι μια παρατήρηση, συγγνώμη. Βεβαίως.
αυτό ακριβώς που λέει ο κύριος Μάρτυρας, το οποίο το επιβεβαιώνει και ο κύριος, ο επόμενος, θα δείξετε προφανώς κάρτες, είναι αυτό που κάνουν οι χρυσαυγίτες, τα τάγματα εφόδου. Θέλουν να δηλώσουν την παρουσία τους. Χαιρετίσματα από τη Χρυσή Αυγή, το δηλώνουν. Έχοντας και μία πράγμα που είχε αμφισβητηθεί, είτε μία αίσθηση ασυλίας, την οποία είχανε, ελπίζω ότι δεν έχουνε, ακριβώς το δηλώνουν. Όπως δηλώσαν στο πέραμα, όπως δηλώσανε και στη δολοφονία του Παύλου. Θυμηθείτε λιγάκι ότι είμαι δικό σας, είμαι της Χρυσής Αυγής. Θυμηθείτε τι είπε ο δολοφόνος Ρουμπακιάς. Αλλά εντάξει, όλα εκτιμώνται. Ναι, αυτό είναι και η ουσία της καταγραφής που κάνουμε. Στη συνέχεια και σε ερωτήσεις της Προέδρου, ο Ρούμπεν Ροντρίγκες μας λέει ότι ήταν ξεκάθαρο τι ήθελαν. Υπήρχε κάποιος ο οποίος είχε εποπτεία του χώρου. Στο Ρούμπεν, λέει στο Ροντρίγκες, επιτέθηκαν δύο άτομα με μαχαίρια. Την πρώτη φορά, λέει, τον απέφυγα, τη δεύτερη μαχαιρώθηκα στο πόδι. Πριν μου ρίξει την τρίτη, ακούστηκε από την πόρτα «τέλος χρόνου». Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι στο «πάμε» ήταν «πάμε βρώμησε». Βρώμησε το πέραμα εδώ, η άλλη από εκεί. Ακριβώς. Έτσι. Έχουμε ομοιότητες αυτά τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον ότι και η έδρα ρωτούσε συνεχώς για τις ομοιότητες με άλλες υποθέσεις και τι υποθέσεις ξέρουν οι μάρτυρες. Και εκεί στρίβει και πάμε προς την εγκληματική οργάνωση. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Έτσι ακριβώς. Πολύ καλά το καταλαβαίνουμε. Έτσι. Η πρόεδρος συνεχίζει και ρωτάει, τι σημαίνει ότι όλα σταμάτησαν όταν ακούστηκε το τέλος χρόνου? Ότι ήταν οργανωμένο. Ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν και πόσο χρόνο να διαθέσουν. Υπήρχε επικεφαλής, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Νομίζω, λέει, ότι ένα τέτοιο... δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο χτύπημα κομμάντο μπορεί να γίνει έτσι, στο έτσι. Από ό,τι κατανοούμε ότι είπε ο μάρτυρας. Να θυμίσω ότι όλα όσα καταγράφουμε έρχονται από τη ζωντανή μετάδοση του Golden Dawn Watch του παρατηρητηρίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και τα διασταυρώνουμε και με άλλα δημοσιεύματα και με άλλες πηγές, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι τι χρησιμοποιούμε και πώς το αναλύουμε. Και βέβαια έχουμε και τους παράγοντες, ένα κομμάτι των παραγόντων της δίκης μαζί μας για να μας βοηθάει. Έρχονται δύο μάρτυρες στη συνέχεια. Η βασιλική που λέει ο Ροντρίγκες εδώ είναι από μάρτυρες που πρόκειται να έρθουν. Θα έρθει, ναι. Έτσι, και λέει, βγήκε έξω, είδε να αποχωρούν συντονισμένα πολλές μηχανές. Αυτό με τις μηχανές, παντού. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Το βλέπουμε, έτσι. Το έχουμε δει και στους Αιγύπτους αλληλεργάτες, το έχουμε δει και στην επίθεση στο Πάμε. Το έχουμε δει, δυστυχώς, και στην δολοφονία του Παύλου. Έτσι. Κινούνται εποχούμενοι, ναι, μηχανοκίνητα. Ποιοι ακριβώς ασχολούνται, πώς δεν βρίσκονται αυτές οι μηχανές, είτε από κάποιο τυχαίο έλεγχο, όπως έγινε εδώ πέρα, με το Σιατούνι και το Στράτο κτλ. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Στο Πάμε, μας λέγανε στην υπόθεση της δολοφονικής επιθέσεως στο Πάμε, ότι σε κάποιους δείχνανε, και μιλάω σε αστυνομικούς, ότι από εκεί φύγαν οι μηχανές, κανείς δεν ασχολήθηκε. Στην δολοφονία του Παύλου, και λυπάμαι που το λέω, δεν βρέθηκε τίποτα. Τους φίλους του μαζέψανε. Τίποτα. Να θυμηθούμε. Πιάσανε, ναι. Ότι μαζέψανε τους φίλους του. Στους Αιγύπτιους αλληλεργάτες και τη βρήκαν μηχανές παραπέρα στο πέραμα, στην εκκλησία προς το τέρμα, δηλαδή εκεί στη διασταύρωση, με το κερατσίνι, με το σχιστό. Ενεργοποιήθηκε εκεί μια δύναμη από ένα σήμα το οποίο κινήθηκε. Ακριβώς. Θα έλεγε κανείς και λίγο καθυστερημένα. Αλλά τα έχουμε πει όλα αυτά. Μπορείτε να τα δείτε και σε προηγούμενες εκπομπές. Τα λέμε και τα λέμε και τα λέμε. Και θα τα ξανακούσουμε. Και τα λέμε. Συνήθως ακούμε ότι μα δεν δικάζεται η αστυνομία εδώ πέρα. Άλλη κουβέντα αυτή. Ίσως θα έπρεπε. Εγώ δεν θα μιλήσω. Ίσως θα έπρεπε. Εμείς το θίξαμε από τις πρώτες μέρες που εξετάζεται η δολοφονία του Παύλου. Και αντιληπτών ότι μα εδώ δεν δικάζονται οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι και άλλη οπτική για να μιλάμε λιγάκι για το καθεστώς ασυλίας που αισθάνονται, εγώ δεν λέω ότι είχανε, που αισθάνονται οι χρυσαυγίτες.
και γιατί το αισθάνονται αυτό. Mm-hmm. Αλλά μέσα στο μισό. Δικάβαλα τα μηχανάκια, συνεπώς τα άτομα είναι περισσότερα σύμφωνα με το μάρτυρα. Η πρόεδρος συνεχίζει ερωτήσεις και λέει το εξής. Και εδώ αξίζει να προσέξετε τις ερωτήσεις που έχουμε ξεχωρίσει από την πρόεδρο και στην πορεία της εξέτασης του μάρτυρα αυτού. Η έδρα πια έχει μπει πάρα πολύ δυνατά μέσα στο κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης, διότι έχει καταλάβει ότι χρειάζονται πάρα πολλά περισσότερα στοιχεία, ούτως ώστε να αποδειχθεί, να μπορέσει να είναι ξεκάθαρο αυτό που έχουν αρχίσει και σκέφτονται. Έτσι, εγώ σαν να παίξω, αυτό αντιλαμβάνομαι από τις ερωτήσεις της έδρας. Γιατί λέει, θεωρείτε ότι ήταν μια παρέα της Χρυσής Αυγής που έκαναν βόλτα στα πετράλωνα και είπαν ας μπούμε στην αντύπνοια. Αυτό είναι μια ερώτηση που θα την έκανε, θα την κάνατε εσείς. Και δεν το λέω με την έννοια της μεροληψίας, γιατί η έδρα δεν είναι, δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Έχει 4-5 ανθρώπους απάνω που ο καθένας παίζει το δικό του ρόλο, νομίζω. Έτσι. Μπράβο, και είναι μια χαρά τη δουλειά τους. Απλώς είναι η πέμπτη υπόθεση που βλέπουμε το ίδιο. Mm-hmm. Υπόθεση Παύλου. Το pattern. Μήνυμα, όλοι με δικάβαλα φεύγουν. Υπόθεση Αιγυπτίων ενεργατών, πάλι συντονισμένα, κάνουν ό,τι κάνουν. Υπόθεση πάμε. Βλέπετε. Υπόθεση συνεργείου. Δεν μπορεί. Με βουλευτές, δηλαδή, μαζί, αυτά. Μα δεν μπορεί. Δηλαδή, τώρα με συγχωρείτε, αλλά... Mm-hmm. Δηλαδή, σκιαμαχούν ορισμένοι σε ορισμένα θέματα και πάντα στην οπτική ότι δεν παραδεχόμεθα τίποτα, δεν λέμε αυτό που κάνανε πάντα σε mm-hmm. προανακριτικές διαδικασίες ή σε διαδικασίες ανακριτικές, αλλά πια τα γεγονότα είναι αδιάψευστα. Δεν μπορεί δηλαδή. Ο Ροντρίγκες μας λέει ότι είχαν πει και οι ίδιοι, προφανώς στις καταθέσεις τους, στις απολογίες τους, ότι είχαν δώσει ραντεβού να συναντηθούν 10 μηχανάκια. Έτσι. Και βέβαια. Και βέβαια. Και ότι δεν υπήρχαν προσωπικές αντιπαραθέσεις, δεν γνωρίζονταν προσωπικά. Ότι είναι μια πολιτική, ταξική, ιδεολογική αντιπαράθεση με τον ναζισμό και με τον φασισμό. Και το είπε πολύ ωραία ο άνθρωπος. Mm-hmm. Ότι δεν στοχεύανε στον κύριο Ροντρίγκες ή στον κύριο Μιλιαράκη ή στις κοπελιές κτλ. Στοχεύαν ακριβώς σε αυτούς που είναι αντίθετοι με αυτούς. Αυτό που κάνουν πάντα. Mm-hmm. Μα είτε σε μετανάστες, είτε σε αντιφασίστες, είτε σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα δικά τους πιστεύω τα ναζιστικά, μα αυτό, η θεωρία τους είναι η συντριβή αυτών των ανθρώπων. Αυτό κάνουν. Το είπε πιο ωραία ο κύριος Ροντρίγκες, αλλά δεν μπορώ... Ναι, ήταν, οι δύο καταθέσεις αυτές ήταν καταπληκτικές από πολλές πλευρές. Η πρόεδρος συνεχίζει και ρωτάει, ακούσατε τις επόμενες μέρες αν η επίθεση αποδοκιμάστηκε? Και λέει, έχω ένα χαρτί που αρνούνται την όποια σχέση. Έτσι, παρόλο που ο Σιατούνης, ο αυτούργος της απόπειρας δολοφονίας του Μιλιαράκη... Είσαι εκ των αυτούργων. Ναι, με την έννοια του ότι αυτός τον μαχαίρωσε, ας πούμε. Ναι. Ήταν μέλος ήδη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Έτσι. Τα χαρακτηριστικά των προσώπων, ρωτάει η εισαγγελέας, και λέει, από τη στιγμή που έρχεται σε απόσταση αναπνοής με το μαχαίρι να με δολοφονήσει, ναι. Γιατί τον έχουν αναγνωρίσει από το κομμάτι των ματιών, γιατί ήταν κρανοφόρος. Έτσι. Πρέπει να, πώς να πω, να ζει κανείς αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή για να καταλάβει. Δεν μαχαιρώθηκαν, λέει, οι γυναίκες μέσα στο χώρο, οι άνδρες μαχαιρώθηκαν. Υπήρξε και μια ερώτηση της αγγελέας στη συνέχεια, ότι κάνανε διαχωρισμό άνδρες από γυναίκες. Οι γυναίκες φάγανε σφαλιάρες, δεν φάγανε μαχαιριές. Ναι. Το είπε και στη συνέχεια ο Μιλιαράκης. Με επιτρέπετε μία στιγμούλα να πω κάτι. Δείτε λιγάκι εδώ πέρα, mm-hmm. ότι έχω ένα χαρτί, το είπε διαφορετικά ο μάρτυρας, να μην κάνω ένα παραγωγή, που αρνούνται όντως από την εφημερίδα τους, την είπε διαφορετικά όμως. Την είπε φασιστοφυλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ενδεχομένως να μην ακούω για καλά, έτσι την είπε όμως. Εντάξει. Αλλά ότι αρνούνται την οποία σχέση. Αχα. Το ίδιο κάνουν και οι κατηγορούμενοι. Ναι. Είπατε προηγουμένως για κάποιον κύριο ο οποίος ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής mm-hmm. της Χρυσής Αυγής.
Απλά, αν δείτε λιγάκι τη διαστρωμάτωση των απολογίων του, mm-hmm. θα δείτε λιγάκι, ναι, είμαι, δεν έχω καμία σχέση, είμαι απλώς υποστηρικτής. Ναι, είμαι 8 χρόνια μέλος της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ναι, είμαι έτσι. Και λέω, αυτή είναι η διαφορά. Κάποιος συνάδελφος, από την άλλη πλευρά, με είχε εγκαλέσει κάποτε γιατί είχα πει για δύο διαφορετικούς κόσμους. Mm-hmm. Δείτε λιγάκι, τα παιδιά αυτά που ήρθανε, ο κύριος Ροντρίγκες, ο επόμενος μάρτυρας, με περηφάνεια είπανε που ανήκουνε, τι είναι, μάλιστα είπανε και ορισμένα πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην ακούγονται πολύ καλά σε ένα δικαστήριο. Mm-hmm. Αλλά το είπανε. Δείτε λιγάκι ότι αυτοί οι άνθρωποι από την πλευρά των κατηγορουμένων και το έχουμε δει στην υπόθεση του Παύλου πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Αρνούνται, ανασκευάζουν, λένε αντιφατικά πράγματα κτλ. Γιατί δεν λένε αυτό που χαίρονται όταν έχουν το θάρρος από τη συντροφικότητα των συναγωνιστών τους mm-hmm. να κάνουν ό,τι κάνουν. Μετά δεν ξέρουν, δεν είδανε. Απλοί υποστηρικτές, απλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στα συντήρια κτλ. Είναι, ναι. Είναι εκπληκτικό. Πάντως, αυτοί που φωνάζαν αίμα τιμή Χρυσή Αυγή στην αίθουσα μέσα δεν νομίζω ότι ήταν απλοί άνθρωποι, απλοί υποστηρικτές, απλοί κύριοι που πάνε στα συσίτια. Αν ερχόντουσαν όμως για οποιαδήποτε, γιατί υπάρχουν πολλές γνωστές φάτσες mm-hmm. εκεί πέρα, πολλά γνωστά πρόσωπα τα οποία έχουν κάποιες εμπλοκές, mm-hmm. θα λέγανε, μα όχι, εγώ πήγαινα να πάρω μια σακούλα κρεμμύδια, μια σακούλα πατάτες, τα λοιπά, απλώς υποστηρικτής είμαι. Ναι. Κάποιοι λέγανε δεν έχουμε και τα 20 ευρώ να δώσουμε για να είμαστε και τα λοιπά. Μάλιστα. Τα έχουμε ζήσει, με συγχωρείτε, σας διακόπτω συνέχεια. Ναι, όχι, όχι, μα γι' αυτό είστε εδώ. Αυτά, γι' αυτό είστε εδώ. Είτε από την αδερφή Ρουπακιά, mm-hmm. είτε από τον ίδιο το Ρουπακιά, είτε από άλλους. Βέβαια. Και το μαχαιράκι ήταν για να κόβει τα... Αν θυμάστε, το μαχαιράκι ήταν για να κόβει τα καφάσια με τα... Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν να κόβει... Τα ψάρια, τα... Το μαχαιράκι. Ναι, υπήρχαν δύο μαχαιράκια, υπενθυμίσω, από ό,τι είχε πει η αδερφή Ρουπακιά. Mm-hmm. Αλλά δεν πας. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Ναι, μπορείτε ναι, να ναι, ανατρέξετε ναι, στις προηγούμενες ναι, εκπομπές που τα έχουμε αναλύσει. Αυτό είναι όμως το καλό, αυτό που κάνετε για να φαίνονται αυτά. Mm-hmm. Να έχουν καταγραφεί λιγάκι και μπράβο σας αυτό. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όταν θα έρθει η εποχή που θα ανατρέχουμε σε αυτά, να ξέρουμε τι έλεγε ο καθένας. Αυτός είναι και ο σκόπος. Mm-hmm. Αναπληρωτής εισαγγελέας ρωτάει τον μάρτυρα Ροντρίγκες πώς ήξεραν της Χρυσής Αυγής ότι ήταν οι άνθρωποι αυτοί στο στέκι αντίπνοια. Και λέει ότι εκείνο τον καιρό το στέκι ήταν τρεις μέρες την εβδομάδα και το πρόγραμμα ήταν ανακοινωμένο και στο ίντερνετ αλλά και αφίσεις. Βάζαμε αφίσεις στη γειτονιά. Και η μέρα που έγινε, λέει, η επίθεση ήταν η πιο ευάλωτη γιατί ήμασταν λιγότεροι. Το ξέρανε μάλλον από παρακολούθηση. Εδώ ένα συνεργάτη εκπομπή που βοηθάει πάρα πολύ στα κείμενα και στη διαχείριση όλου αυτού του υλικού και έχει διαβάσει ό,τι πρακτικό παίζει μέχρι τώρα. Γύρισε και μας είπε, παιδιά, αντίστοιχα, μάρτυρας έχει αναφέρει για παρακολούθηση στο ΠΑΜΕ. Στο ΠΑΜΕ, έτσι. Μπράβο, χαίρομαι που το ακούω. Έχει αναφέρει, γιατί έχει αναφερθεί ερώτηση, ξανά. Η ίδια ερώτηση και είναι εύστοχη ερώτηση. Μα καλά, πώς ξέρανε. Και λένε, μα δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε χρυσαυγίτες. Ούτε μέλη τάγματος εφόδου είμαστε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πώς, μα βέβαια από παρακολούθηση. Οπότε έχουμε αυτό το πριν. Κατά τη διάρκεια και μετά έχουμε την προπαρασκευή δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος. Έτοιμη είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω δηλαδή πώς το εννοείται η προπαρασκευή, αλλά έτοιμη είναι. Έτοιμη. Όπως ήταν έτοιμη κάποτε, το Σεπτέμβριο του 2013, mm-hmm. και με ένα μηνυματάκι από κάποιο κομπιούτερ, δεν θα δεθούμε μακρινούς όλοι στα γραφεία της τοπικής, έτσι είναι πάντα. Mm-hmm. Και αυτό, με συγχωρείτε και πάλι, σήμερα σας διακόπτω συνέχεια. Μα γι' αυτό είστε αλλά εδώ. Προσέξτε λιγάκι πότε γίνεται αυτή η επίθεση. Το 2008. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Και σε ποιο σημείο, έτσι. Ναι, και αυτό δείχνει και τη διαχρονικότητα. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που λέμε, δηλαδή, της εγκληματικής οργανώσεως. Mm-hmm. Της μεθοδολογίας της και όλων αυτών τα οποία κάνει. Και πιθανόν πολλά που να μην έχουμε καταφέρει να μάθουμε μέχρι τώρα, αλλά αυτό είναι επίσης μια άλλη κουβέντα. Ας μην την κάνουμε. Ας μην την κάνουμε. Το ότι ο καθένας λέει είχε ένα ρόλο, ο αναπληρωτής εισαγγελέας πάλι
μπαίνει στη διαδικασία να παίξει με το μάρτυρα, και δεν το εννοώ άσχημα, να παίξει με το μάρτυρα προκειμένου να πάρει πληροφορία, να πάρει την αίσθηση της ιεραρχίας, αν θέλει κανείς, και της οργάνωσης. Το ότι ο καθένας είχε ένα ρόλο, πώς το καταλάβατε? Και ο Ροντρίγκες απαντάει πάρα πάρα πολύ εύστοχα. Τζαμαρίες, υλικό, κατάληψη χώρου, επίθεση με μαχαίρια, παράγγελμα. Καθένα κάτι έκανε μέσα σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Με συγχωρείτε πάλι, σήμερα είμαι απαράδεκτος σε αυτό το συνεχεία, αλλά κοιτάξτε λιγάκι τι λέγει. Σκεφτείτε λιγάκι ότι μπαίνουν μέσα αυτοί οι χρυσαυγίτες και σας λέει ο Ροντρίγκες, ο οποίος δέχτηκε επίθεση, ο άνθρωπος, τζαμαρίες, υλικό, κατάληψη του χώρου, επίθεση με μαχαίρια, παράγγελμα τέλος χρόνου. Ο καθένας έχει ρόλο. Γιατί σε ένα χώρο που μπαίνεις μέσα, το ότι σπάς τις τζαμαρίες, ρίχνεις το υλικό, κάνεις ράνς, αποδομεί και τη δικιά σου την αμυντική ικανότητα. Είναι μελετημένα όλα αυτά. Τα ίδια γίνανε και στο συνεργείο. Ναι, ναι. Μπήκανε να σπάσουν, κατεβάσανε βιβλιοθήκες, τζαμαρίες κτλ. Αυτό ακριβώς. Εγώ θα κάνω μια σημείωση εδώ. Θα δούμε ότι οι υποθέσεις με μετανάστες έχουν ελαφρά διαφορετική επιχειρησιακή τακτική. Δηλαδή, θα έρθει η υπόθεση Κουαντρό, ας πούμε, και θα έρθουν και άλλες τέτοιου τύπου υποθέσεις, θα συζητηθούν. Με τους μετανάστες το πράγμα είναι καθαρή τρομοκρατία. Δεν έχει να χαλάσουμε κάτι, να σπάσουμε για να διαλύσουμε το χώρο, να μην είναι λειτουργικός ή οτιδήποτε. Έχει να τον τρομοκρατήσουμε να φύγει, αν δεν τον φάμε. Με έναν τρόπο. Αν δεν το φάμε. Γιατί έχουν συμβεί και πράγματα τα οποία δεν έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε να τα βλέπουμε αυτά για να μπορούμε να καταλάβουμε πώς πάει η υπόθεση. Το Κουαντρό θα έρθει, μας έρχεται. Θα έρθει και το Κουαντρό. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί για το Κουαντρό έχουμε γράψει στο παρελθόν. Είχε καταθέσει και επερώτηση ο Ηλίας Κασιδιάρης στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε με τον κύριο τον κύριο Παπαβασίλη, δεν μου διαφέρουν τα ονόματα. Θα φτάσουμε. Ή μια κυρία που είναι στον Άγιο Παντελεήμονα. Αντίστοιχα. Γενικώς. Αλλά δεν ξέρω. Έχει πολύ υλικό το πράγμα. Έχει, θα φτάσουμε και εκεί. Συνήγορος Μαλαγάρης, αρχίζουν τις ερωτήσεις στο Ροντρίγκες τώρα, οι συνήγοροι της υπεράσπισης. Της πολιτικής αγωγής. Με συγχωρείτε. Μη θίξουμε και τον κύριο Μάνο Μαλαγάρη, ένα εξαιρετικό συνάδελφο, μην το θίξουμε. Με συγχωρείτε. Υπάρχει η εξής στοιχομηθία, ας πούμε, από το γεγονός ότι κατέβηκε με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Γιατί μετά κατέβηκε με το κόμμα της Χρυσής Αυγής ο Σιατούνης. Λοιπόν, στην ουσία κατέβηκε με το μόρφωμα, όπως είπε ο μάρτυρας, αυτό το οποίο κατέβηκε στις αυτοδιοικητικές, την Ελληνική Αυγή. Ακριβώς. Εντάξει, είναι σαν το Κυπριακό αντίστοιχο. Κάπως έτσι. Λοιπόν, από το γεγονός λέει ότι κατέβηκε με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, τι συμπέρασμα βγάζει ο μάρτυρας? Προφανώς λέει έδωσε ένα καλό βραβείο στο μαντρό σκυλό του, είπε ο Ροντρίγκες μέσα στην αίθουσα, κάνοντας την πρόεδρο να τον επαναφέρει στην τάξη. Θα μου επιτρέψετε πάλι. Τώρα, συγγνώμη, σας έχω κάνει. Πείτε μου. Θυμηθείτε λιγάκι μια απάντηση. Δείτε τι λέει. Εντάξει, αφήνω τη λέξη μαντρόσκι. Τι είχε πει ο πατέρας Φύσας, ο κύριος Παναγιώτης. Ότι αυτός αισθάνθηκε όταν μαχαίρωσε τον Παύλο ότι ανεβαίνει στην ιεραρχία της οργάνωσης. Αν το θυμάστε, θα το έχετε κάπου στις κάρτες σας. Απλώς το λέω έτσι. Ναι, σαφώς. Και έχει υποθεί και από άλλους μάρτυρες, πέρα από το πατέρα του Παύλου Φύσα. Και στο ΠΑΜΕ, ακριβώς επειδή είχε πολύ υψηλή ιδεολογική φόρτιση, αλλά και συμφέρον λόγω της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και όλων αυτών τα οποία συζητήθηκαν, υπήρχε το ότι κάποιος είναι πολύ δυνατός και... Μα ένας από τους κατηγορούμενους είχε πει, εδώ είμαι Χρυσή Αυγή εγώ, το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, με εμάς να κάνετε κτλ. Να μην χρησιμοποιήσω όνομα ποιος ήταν ο κύριος, ο οποίος και αυτός δεν γνώριζε περί Χρυσής Αυγής, απλώς το... Στην αρχή, ένας απλός υποστηρικτής το. Στην πρώτη απολογία. Ο Ροντρίγκες συνεχίζει και μας λέει πράγματα τα οποία συνέβησαν και στο δικαστήριο της υπόθεσης, γιατί να θυμίσουμε ότι η υπόθεση εκεί αυτή δεν είναι συνδικήσει. Είναι και αμετάκλητος, από ό,τι άκουσα, χωρίς να το χειριστεί, από ό,τι άκουσα εγώ, είναι και αμετάκλητος η απόφαση.
Βεβαίως. Για το 2011 μας μιλάει λοιπόν, όπου μας λέει ότι στα δικαστήρια τους περίμενε τάγμα εφόδου με επικεφαλής Κασιδιάρη και Λαγό. Και λέει, αυτό που είδατε σας παρέπεμπε σε Χρυσή Αυγή, με το χαιρετισμό το βάζει μαζί και εκεί πιάνει το νήμα ο μάρτυρας. Η συνήγορος Ζαφυρίου ρωτάει αν η δράση των ταγμάτων εφόδου αν έχει αντιληφθεί, αν συνδέονται με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, αν ταυτίζεται δηλαδή αυτή η επιχειρησιακή ομάδα με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, και ο Ροντρίγκες απαντάει το προφανές, θα λέγαμε εμείς με όλα αυτά που έχουμε δει και αναλύσει εδώ, αφού συμμετέχουν και στελέχη. Ο Σιατούνης σε εμάς, ο Κασιδιάρης και ο Λαγός στην κατάθεσή μας, ανάληψη πολιτικής ευθύνης για τη δολοφονία του Παύλου από τον φασίστα Μιχαλολιάκο, θα προσθέταμε και Πατέλη και Πανταζή κλπ. Όπου είναι υπεύθυνοι ή ήταν υπεύθυνοι των τοπικών οργανώσεων του κόμματος στις διάφορες περιοχές από τα οποία γραφεία εξέδραμαν για τις διάφορες δραστηριότητες που εξετάζονται και στη δίκη. Συνήγορος Ζώτος κάνει ερωτήσεις σε σχέση με τις ομοιότητες των επιθέσεων, τα λέγαμε και προηγουμένως. Ροντρίγκες μας λέει, η αναλογία ήταν 15 με 4. Μοιάζει και με τη δολοφονία του Παύλου, με τους αλλιεργάτες, αλλά και με το ΠΑΜΕ. Όπλα, μέσα μεταφοράς, όλο ακριβώς ίδιο. Μηχανάκια, μαχαίρια, στυλιάρια, τι είχες και πάρνει, λέει, ο άλλος είχε στα αντύπνια κτλ. Και βέβαια, το κίνητρο έρχεται σε σχέση με το ότι το στέκι, λέει ο Ροντρίγκες, ήταν αντιφασιστικό και τοποθετείται και ξεκάθαρα μες στην αίθουσα. Ο αγώνας μας κατά του φασισμού είναι μέρος του αγώνα μας κατά του κεφαλαίου και του κράτους. Και ο Ροντρίγκες έχει σημασία το ιδεολογικό πλαίσιο εδώ, διότι ο Ροντρίγκες το κράτος και το φασισμό τα βάζει μαζί στην ιδεολογική του σκέψη. Και βάζει τους φασίστες ως δεξί χέρι του κράτους, ως μακρύ χέρι, ως οτιδήποτε. Συνεπώς, αγώνας κατά του φασισμού, αγώνας κατά του κράτους μαζί και απέναντι. Ποιος? Αυτός τον οποίο αντιμάχονται. Οι επιτιθέμενοι. Αυτό νομίζω ότι ήταν η έννοια, ναι, που τοποθετούσε ο μάρτυρας. Το οποίο κατά βάση, αλλά πάλι θα επισημάνω, βεβαίως, ότι είχε το θάρρος σε δικαστήριο να το πει αυτό. Mm-hmm. Βάλτε λιγάκι αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφαγε μαχαιριές, σε σχέση με αυτά που λένε αυτοί που ρίχνουν τις μαχαιριές. Δεν ξέρω, δεν είδα, εγώ δεν έχω σχέση, δεν κάνω, εγώ είμαι απλός κλπ. Ο Ροντρίγκες πολύ έτοιμα μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τις απόψεις του, μπορεί να κάνει κάποιοι συνήγοροι δεν θέλουν να συνομιλήσουν και μαζί του τις υπερασπίσεις, γιατί δεν θέλουμε το άτομο αυτό όπως είπανε. Mm-hmm. Αλλά το είπε. Δείτε λιγάκι όμως ποια είναι η διαφορετικότητα των ανθρώπων που δέχονται τις μαχαιριές από αυτά τα υποκείμενα τα οποία ρίχνουν τις μαχαιριές. Mm-hmm. Συνήγορος Καμπαγιάννης, γιατί ήρθαν οι Κασιδιάρης και Λαγός στην κατάθεσή σας? Και εδώ πάμε πάλι ακριβώς τις εγκληματικές οργάνωσης, ιεραρχίας κτλ. Για να μας εμποδίσουν να καταθέσουμε και να προστατεύσουν τους δικούς τους. Τότε ακόμα, και αυτό το κρατάμε γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ήταν πλημέλημα η κατηγορία. Τις σωματικές βλάβες έχουμε δει αλλού κτλ. Πλημεληματάκια. Τα οποία όμως, μετά τις καταθέσεις, μετά τις προδικασίες, γίνονται αποπείρες, γίνονται βαριές σωματικές, γίνονται χίλια δυο, τα οποία στην αρχή ήταν κάτι άλλο. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό μαθαίνουμε είναι, μέσα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά μαθαίνουμε όλοι από εκεί. Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα όμως, να μην την ανοίξουμε. Ναι. Την έχουν δει και οι συνάδελφοι από το ΠΑΜΕ. Mm-hmm. Το πώς ξεκίνησαν οι κατηγορίες και πώς γίνανε μετά και δικαίως γίνανε. Για να επιχαίρουν οι συνήγοροι των Χρυσαυγητών τώρα και να λένε ότι «Α, γιατί όλα ότι αυτά αλλάξανε μια συνωμοσία και... είναι». Ναι. Θέλανε, λέει, να προστατεύσουν και να καλύψουν τους κατηγορούμενους τους σε μια εποχή που το αβαντάρισμα έπιανε τα πικ, τις κορυφές του. Ήμασταν απ' έξω. Ήταν απ' έξω, μάλλον, μας περίμεναν και μετά κατάλαβαν ότι είμαστε για αυτή την υπόθεση. Μας είπαν «Σήμερα θα φάτε πούτσα». Αυτή είναι η έκφραση και του μάρτυρα. Αυτό είναι αυτό που ο μάρτυρας είπε στην αίθουσα. Στην απόφαση δε, σύμφωνα με τον μάρτυρα, δεν την έχουμε διαβάσει την απόφαση εμείς, αλλά σύμφωνα με τον μάρτυρα υπάρχει ρητή αναφορά στην Χρυσή
Αύγει. Ερχόμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, από ένα, το οποίο πιάνουμε από ένα λεγόμενο της Προέδρου. Έχει αναλάβει πια να κάνει ερωτήσεις ο συνήγορος Γεωργόπουλος. Έτσι, ο συνήγορος των καταδικαστέντων μελών της Χρυσής Αυγής, Γιατούνη και Στράτου. Ρωτάει, θυμάστε αν ομολόγησαν τη συμμετοχή τους, αν ζήτησαν συγγνώμη και αν σας είπαν δεν είχαν ανθρωποκτόνο δόλο, η εντολή του. Σαφώς ο Ροντρίγκες λέει, γελίο να μας ζητάνε συγγνώμη που ήρθαν να μας δολοφονήσουν. Ο Γεωργόπουλος πάει να ρίξει την μπάλα στα φώτα και κατά πόσο έβλεπε και αν δεν έβλεπε και ποιος έβλεπε και πώς ήταν ο φωτισμός. Και η πρόεδρος, αφού ο Ροντρίγκες λέει έχει απαντηθεί αυτό, το έχουμε συζητήσει στην προηγούμενη δική, αυτά έχουν κρυθεί, δεν θα δικάσουμε εδώ αυτή την υπόθεση, η βλάβη έχει τελειώσει, εδώ δικάζουμε την εγκληματική οργάνωση, τον τρόπο, δικάζουμε τον τρόπο. Ακριβώς επειδή δεν είμαστε νομικοί όλοι και ακριβώς επειδή είναι λίγο δύσκολο να πιάνουμε τα σημαντικά σημεία, από τη στιγμή που η πρόεδρος λέει ο τρόπος είναι εγκληματική οργάνωση, αυτό λέει εδώ ακριβώς, είμαστε, έχουμε, πώς να πω, η ίδια έβαλε ένα καινούριο κεφάλαιο θεωρώ. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι για την έδρα και τον τρόπο που το βλέπει το όλο το πράγμα, αν θα έβαζα τις πρώτες 5-10 δικασίμους μετά τα τυπικά, όταν αρχίσαμε να εξετάζουμε την υπόθεση Φίσα δηλαδή, τώρα είμαστε, άλλαξε το κεφάλαιο πλήρως, κατ' εμέ. Είναι σαφές αυτό. Έτσι. Γιατί εδώ έχουν κρυθεί, όπως και οι υποθέσεις που έρχονται μετά, έχουν κρυθεί για συγκεκριμένα αδικήματα. Εδώ δικάζουμε, όπως το βάζετε, τον τρόπο, την εγκληματική οργάνωση, το ποιοι συμμετείχανε, ποιοι ενετάχθησαν στην εγκληματική οργάνωση και τι ακριβώς εκπορεύει αυτή η εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι. Αλλά αν μη επιτρέπετε, και πάλι βέβαια, σας έχω ζαλίσει εντελώς, και βέβαια, δείτε λιγάκι. Λέτε στην πρώτη ερώτηση, θυμάστε αν ομολόγησαν τη συμμετοχή τους, αν ζήτησαν συγγνώμη και αν σας είπαν ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο δόλο. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι, εγώ δεν έχω χειριστεί ούτε ήμασταν. Ήταν μια εξαιρετική συνάδελφος η οποία ήταν με τα παιδιά του αντίπνοια. Αλλά από την ερώτηση του συναδέλφου, εγώ καταλαβαίνω ότι πιθανόν να ομολόγησαν. Ναι. Να ζήτησαν συγγνώμη και να είπαν ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο δόλο. Δείτε λιγάκι τώρα. Άρα ήταν εκεί πέρα. Τελικά. Ήτανε. Ήτανε ένας κύριος της Σχετικής Επιτροπής και υποψήφιος αυτοδιοικητικός της Χρυσής Αυγής, ήταν εκεί. Δηλαδή βλέπετε ποια είναι η διαστρωμάτωση τελικά. Βέβαια. Και αυτό είναι και με τη διαστρωμάτωση, γιατί όντως είναι και πολλοί υπερασπιστές. Δηλαδή πρέπει να έχουμε λιγάκι το νου μας. Γι' αυτό είναι πολύ καλή η δουλειά που κάνετε. Για να ξέρουμε τι λένε. Ναι, γιατί σήμερα λέμε α, αύριο λέμε β. Εμείς έχουμε παρατηρήσει ότι ξεκινάμε με το ότι δεν ήμασταν εμείς. Έτσι. Πάμε μετά στο ήταν κάποιοι, αλλά δεν είναι μέλη ή τέτοιο, ήταν απλοί υποστηρικτές, μια φορά είχαν έρθει στο γραφείο. Ήταν μέλος, αλλά δεν είχε μεγάλη επαφή με την ηγεσία. Έτσι, αφού πρώτα έχουμε ξεκινήσει από το δεν το κάναμε, δεν το έκανε κανείς κτλ. Έτσι, και μετά, ήταν μέλος, ήταν λίγο πιο κοντά, και μπορεί να ήταν μια μεμονωμένη τέτοια. Θα πάμε και γιατί εκεί ακριβώς, γιατί ακριβώς πηγαίνει με μια αποτοπορία από το Lidl που δίνουμε ραντεβού. Τώρα δεν ξέρω, ραντεβού για καφέ δίνανε. Εσείς θα μας πείτε. Μπαίνουν κάποιοι μέσα, εμείς είμαστε στην ουρά της αποτοπορίας. Εμείς δεν ξέρουμε τι έγινε και εμείς φύγαμε μετά. Γιατί μάλιστα διαφωνήσαμε. Γιατί αυτά είναι αυτά που έχει πει ο Σιατούνη στην απολογία του. Ακριβώς. Είναι αυτά που έχει πει ο Σιατούνη. Και με συγχωρείτε τώρα, εκνευρίζομαι, αλλά είναι πραγματικά είναι εφιαλτικό αυτό που ζούμε ορισμένες φορές. Και εμείς το έχουμε ξαναζήσει με τη δολοφονία του Παύλου. Δεν είδα, δεν ήξερα, δεν άκουσα. Βέβαια, βέβαια. Και από πάρα πολλούς και θυμάμαι ήθελα και ήθελα να φτιάξω ένα σωματείο, ήθελα να κάνω έτσι. Εγώ μίλαγα για τον Ολυμπιακό. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να δω 12 και 4 τι έγινε με τις προγραφές του σωματείου. Τα έχουμε ζήσει αυτά εμείς. Το σωματείο, η συνεννόηση για το σωματείο ήταν τα μηνύματα και τα τηλέφωνα. Αυτό έτσι είναι οι απολογίες των στελεχών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα ως συναυτουργή του Γιώργου Ρουπακιά. Ως συνεργή. Συνεργή, συγγνώμη, ναι.
Ο Γεωργόπουλος συνεχίζει ερωτήσεις και έχει σημασία και στοιχομηθεία με την πρόεδρο στη συνέχεια. Τις έχουμε καταγράψει σχεδόν όλες τις ερωτήσεις αυτές. Ο οποίος βέβαια μιλάει για μεθόδευση. Έτσι. Αρχίζει και ρωτάει. Έγινε πορεία μετά τη σύλληψη. Έγινε μια αυθόρμητη πορεία. Γνωρίζετε πότε πήρε δικάσιμη υπόθεση. Η πρόεδρος του λέει άλλη. Γνωρίζετε αν είναι δικάσιμο είναι πρώτη εβδόμου. Άλλη. Εγώ θα τις κάνω τις ερωτήσεις, λέει, και εσείς ας μου απαγορεύετε. Μεθοδευμένα εφευρέθηκαν οι μάρτυρες και άλλαξαν οι κατηγορίες. Η ερώτηση είναι πότε έκανε παράσταση πολιτικής αγωγής ο μάρτυρας. Ούτε αυτή η ερώτηση ενδιαφέρει το δικαστήριο. Η πρόεδρος, μεθόδευση. Μιλάει για μεθόδευση ο κύριος συνήγορος, σε μια υπόθεση όμως που έχει τελεσυνδικήσει. Έτσι, δεν ξέρω γίνει, κατά πόσο. Έχει γίνει αμετάκλητος. Και έχει γίνει αμετάκλητος. Και βέβαια, θα μου επιτρέψετε, βεβαίως, αντιλαμβάνομαι, ούτε θα κρίνω τον κύριο Γεωργόπουλο, ο είναι και αγαπητός συνάδελφος, αλλά είναι εύκολο να το λέμε τώρα, σαν να λέμε τώρα όμως στο δικαστήριο, ότι ξέρετε, εδώ σας φέρανε μάρτυρες στους οποίους τους βρήκανε από τα ζήτητα, έτσι, με μεθοδευμένες κινήσεις, γίνανε. Τελικά τι, υπάρχουν οι αποφάσεις. Ακούω από άλλη πλευρά της περασπίσεως για το αμετάκλητο της αποφάσεως. Ναι. Τελικά ή ισχύει ή δεν ισχύει η απόφαση. Και δυστυχώς για τους Χρυσαυγίτες ισχύει η απόφαση, είναι αμετάκλητος και έχει αποδώσει και ευθύνες ακριβώς στη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Λοιπόν, ξανά ο Γεωργόπουλος, γιατί δηλώθηκαν οι μάρτυρες το 2011, η πρόεδρος πού κατατείνει αυτό, υπάρχει απόφαση, τι θέλετε να σας πει ο μάρτυρας. Αναφέρει ο μάρτυρας, λέει, στην κατάθεσή του ότι οι κατηγορούμενοι πήδησαν από τα έδρανα των δικαστών και έφυγαν από την πίσω πόρτα. Για ποιο λόγο οι κατηγορούμενοι πήδησαν, προσπαθώντας μάλλον να πει ότι τραμπούκησαν οι αλληλέγγυοι των θυμάτων, τους Χρυσαυγίτες που είχαν έρθει με τον Καστιγιάρη και τον Λαγό. Αυτό θα ήθελα να το δω πάντως. Αν και μου προξενεί εντύπωση, θα ήθελα να το δω, δηλαδή, πώς θα γινόταν αυτό, όπως έχω ζήσει τουλάχιστον τη δράση των Χρυσαυγητών. Ναι. Περιμένετε, λέει, από τον Μάρτιν να σας πει γιατί πήδησαν. Περιστατικά, άλλη ερώτηση. Όχι πώς αντιλήφθηκε τα πράγματα. Και τον σταμάτησε εν μέρη, έτσι. Αλλά ο συνήγορος συνέχισε. Υπάρχουν κάποιοι που υποχρέωσαν τους κατηγορούμενους να φύγουν από τα έδρανα των δικαστών. Άλλη ερώτηση. Στο ακροατήριο, ποιοι ήταν παρόντες. Δεν μας ενδιαφέρει ποιοι ήταν. Επικροτείτε εσείς τις. Δεν τις κάνετε όλες μαζί. Επόμενη. Ωραίος. Επικροτείτε εσείς την υπόθεση κατηγορούμενους και το λιντσάρισμα. Άλλοι και ολοκληρώστε. Συνάδει με ένα χώρο αλληλεγγύης. Είναι σε αυτό το ρυθμό το πράγμα. Συμβαίνει μέσα στην αίθουσα, έτσι. Και στο τέλος η πρόεδρος του λέει: δεν τις κάνετε όλες μαζί να δούμε ποια θα απαντηθεί. Τελικά. Αυτό ήταν τρομακτική στοιχομηθεία, νομίζω, έτσι. Όμως, επιστρέφοντας λίγο στο πιο σοβαρό, αφού ο σύνηγος Γεωργόπουλος σταματάει, πια φεύγει, έρχεται ο σύνηγος Παπαδέλης να ρωτήσει τον Ρούμπεν Ροντρίγκες αν εκδιώχθηκαν από τον ίδιο ή τους παρευρισκόμενους μετά την επίθεση στο στέκι αντίπνοια ή αστυνομικοί. Και λέει την ώρα που ήρθαν να μας ζητήσουν στοιχεία, γινόταν χαμός, λέει, και προσπαθούσαμε να σώσουμε τη ζωή μας. Ο Νίγορος Παπαδέλης κάνει ερωτήσεις και ρωτάει τον μάρτυρα αν μπορεί να πει ότι οι βουλευτές ήταν σε γνώση της επίθεσης. Και ο μάρτυρας το απαντάει. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής συμμετείχε στην επίθεση. Και στοιχείο μπορείτε να εισφέρετε ότι οι βουλευτές γνώριζαν την επίθεση της 30ης Ιουνίου κτλ. Σίγουρα, γιατί είναι παρακράτος. Απαντάει με πολύ έτσι, άνεση ο μάρτυρας Ρούμπεν Ροντρίγκες. Και στη συνέχεια, επειδή ακριβώς ο συνήγορος προσπαθεί να το πάει σε μια έτσι, πολύ αρχαία διαμάχη η οποία διέπει τον κινηματικό κόσμο, με άλλους χώρους, λέει, εκτός από τη Χρυσή Αυγή συγκρούεστε, και κάνει τρίπλα ο Ροντρίγκες, θα έλεγα εδώ. Ο κοινωνικός και ταξικός αγώνας δεν είναι κάτι ενίο, είμαστε το πλάι με όλα τα κόμματα που παλεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Είμαστε με τον κόσμο του αγώνα, όχι με τον κόσμο της εξουσίας και τους μαχαιροβγάλτες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης έκανε μια δημοσίευση στο Facebook και λέει ότι αυτό, η κατάθεση αυτών των ανθρώπων είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα θεσμικής, αν θέλει κανείς, παρέμβασης και ιδεολογικής παρέμβασης σε ένα θεσμικό χώρο που στο παρελθόν ή στα μυαλά πολλών ανθρώπων δεν χωράνε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Κι όμως
Η παρέμβαση έγινε και κατά την δική μου προσωπική άποψη και πολύ σωστά και με πολύ στόχευση και μετρημένη κτλ. Κοιτάξτε, έχει πολύ δίκιο και ο Θανάσης αυτό, γιατί ακριβώς η τελευταία αποστροφή του κυρίου Ροντρίγκες είναι κάτι το οποίο φεύγει από τα στερεότυπα που ενδεχομένως να έχει πολλοί κόσμος, ενδεχομένως και εγώ, αλλά έχει ψήγματα σε μεγενθυμένα αληθείας. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι ενιαίο. Είναι μια διαστρωμάτωση, μια διαπάλη, μια κοινωνική πρόοδος, πολλές κοινωνικές πρόοδοι, αλλά για μένα μένει αυτό. Όχι τον κόσμο της εξουσίας και τους μαχαιροβγάλτες. Ακριβώς. Ακριβέστατα. Ο μάρτυρας αναγκάζεται να υπενθυμίσει άλλη μια φορά ότι δεν βρίσκεται στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος, αλλά βρίσκεται στο δικαστήριο ως μάρτυρας. Και εδώ θα κάνω μια προσωπική πάλι σημείωση. Αν και αυτά που είπε τις περισσότερες φορές από ανοίγω εισαγωγικά κατηγορούμενους, κλείνω εισαγωγικά, τα έχουμε ακούσει. Τι κάνανε, λέει ο συνήγορος Αλεξιάδης, το μάρτυρα, οι κατηγορούμενοι. Αναφέρεται στην υπόθεση όταν εκδικαζόταν. Πήδηξαν και έφυγαν, λέει. Σε επίπεδο πλημελίου δικίου. Ναι. Πήδηξαν και έφυγαν προφανώς γιατί είχαν τη στήριξη του τάγματος εφόδου που ήταν απ' έξω. Τους επιτεθήκατε, ρωτάει ο Αλεξιάδης, προκειμένου να καταδείξει το επιθετικό του μάρτυρα ότι είναι αντιεξουσιαστής κτλ. Κτλ. Όχι, και υπενθυμίζω ότι είμαι εδώ σαν μάρτυρας. Δεν θα με κάνετε κατηγορούμενο, ούτε θα με κρίνει ο φασισμός. Και ο συνήγορος Αλεξιάδης συνεχίζει και πάει να κάνει ακριβώς αυτό που επιχείρησε να κάνει και ο συνήγορος Παπαδρέλης προηγουμένως. Είπατε, λέει, ότι η δικαιοσύνη είναι παρακρατικός μηχανισμός. Το ίδιο θεωρείται και για το δικαστήριο αυτό και για εμάς. Και βέβαια η πρόεδρος εκεί την τιμά πάρα πολύ που βάζει όριο στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν απαντάτε, τελειώσατε, μπορείτε να πηγαίνετε, φωνάξτε τον άλλο. Ναι, αλλά αν μου επιτρέπετε πάλι βεβαίως να βάζω. Οι ερωτήσεις, εγώ δεν κατάλαβα πού κατατείνουν. Ούτε πρόεδρο, δηλαδή, το ρώτησα και πολλές φορές. Ό,τι έγινε, δεν το ξέρω, δεν ήμουν να σας λέω. Φαντάζομαι βέβαια, αλλά φαντάζομαι με την πλευρά που είμαι και γνωρίζοντας πια από πρώτο χέρι, και πιστέψτε με αυτό από πρώτο χέρι, βέβαια, τις χρυσαυγίδικες μεθόδους. Όλα αυτά που κατατείνουν. Στο... Δηλαδή, εδώ κρίνουμε κάτι συγκεκριμένο. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με το να διεγείρει τα έτσι θα έλεγε κανείς αστικά συναισθήματα της έδρας. Έχει μπροστά της η έδρα δύο αντιεξουσιαστές, μην ξεχνάμε. Έτσι. Και βέβαια να δείξει, όπως και έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν, τους επιθετικούς χαρακτήρες των μαρτύρων που σημαίνει ότι πιθανόν να είναι και αναξιόπιστοι. Ως τρίτος και ως απ' έξω. Ναι, σωστό. Βέβαια. Δεν λέει, η έδρα νομίζω είναι και πολύ εμπειρή και γενικά η όλη διαδικασία, πια κοντεύουμε 2 χρόνια, έχει αποδείξει ότι γενικώς διενεργεί αυτό που πρέπει να διενεργήσει. Ούτε μπορώ να πω ούτε για αστικά αντισώματα, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά, η ερώτηση δικιά μου ήταν για τις ερωτήσεις. Πού κατατείνουν να διεγείρουν αυτά τα αντισώματα, το θεωρώ μάλλον βλακώδες, σε σχέση, και χωρίς να θίγω τους συναδέλφους, σε σχέση με την έδρα και όπως έχουμε δει πώς αντιμετωπίζει, που είναι προς τιμήν της, γιατί σας λέγω τη ζωή την κάνουμε δύσκολη. Είναι και από εδώ και από εκεί και κρατάνε εξαιρετικά τις ισορροπίες. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι εγώ σας λέω ότι γίναν όλα αυτά που λένε οι συνάδελφοι. Λάμπρα, εγώ δεν ήμουνα και δεν πιστεύω ότι γίνανε. Τι σχέση έχουμε την υπόθεση? Γιατί δεν δικάζεται ο Σιατούνης και ο Στράτος για αυτά που γίνανε στο Τριμελές, στο αυτόφορο Τριμελές ή Μονομελές, δεν ξέρω τι ήταν γιατί δεν έχω χειριστεί, είτε στο Μικτό Ορκωτό. Δικάζονται για αυτά που γίνανε το 8. Ναι. Και επ' αυτού του θέματος εγώ δεν άκουσα καμία ερώτηση. Ναι, ναι, πράγματι δεν υπήρχαν ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Και αφού φτάσαμε στο σημείο η πρόεδρος να φωνάζει και να λέει φέρτε τον άλλο, τελειώσατε, να πάμε παρακάτω, έρχεται ο Μιλιαράκης, ο Γιώργος Μιλιαράκης, ο οποίος είναι και το βασικό θύμα, αν θα λέγε κανείς, σε σχέση με το βάρος της βλάβης, διότι ο Μιλιαράκης
Σύμφωνα με αυτά που βγήκαν και στο δικαστήριο, το οποίο τέλειωσε και καταδίκασε τους επιτιθέμενους, αλλά και αυτά που μας είπε στην αίθουσα, ο Μηλιαράκης υπέστη σημαντικό πλήγμα σε αρτηρία, νομίζω, έπαθε αιμορραγικό σοκ και αναφέρει και ο ίδιος, και θα το δούμε συνέχεια, ότι αν μια κοπέλα που βρισκόταν μαζί τους εκείνη τη στιγμή δεν είχε ιατρική εκπαίδευση, δεν θα ήταν εκεί. Το είπα αλλιώς. Έτσι, θα φτάσουμε, το έχουμε καταγράψει. Το είπα αλλιώς. Ναι, το είπα αλλιώς και πολύ εφιαλτικά για μας που ακούγαμε, και η μητέρα του Παύλου είχε φύγει. Ευτυχώς, γιατί το είπε πολύ έτσι ωραία. Οπότε αρχίζει και ο Μηλιαράκης και μας λέει τι ακριβώς έγινε και τα λοιπά. Τα χαιρετίσματα τα επιβεβαιώνει. Τρώει καρέκλα στο κεφάλι. Δίνει ο επιτιθέμενος την ταυτότητα τη δική του και της ομάδας του, λέγοντας χαιρετισμούς από τη Χρυσή Αυγή. Και ο Μηλιαράκης συνεχίζει και μας λέει ότι είχαν σκερπάρνη, κατέβασαν τζαμαρία, είχαν σπρέι πιπεριού. Εγώ μαχαιρώθηκα, έφαγα σπρέι πιπεριού. Καρέκλα, είδα τσεκούρι να σπάει τζαμαρία, είδα μαχαίρι ξανά και επιβεβαιώνει και το τέλος χρόνου και έφυγαν όλοι συντεταγμένα. Εδώ κρατάμε σκεπάρνη, τσεκούρι, μαχαίρι, τέλος χρόνου, αλλά βέβαια και το συντεταγμένα, το οποίο θα το δούμε και άλλες φορές στην πορεία. Και εκεί έρχεται ο Μηλιαράκης και λέει: νοσηλεύτηκα 20 μέρες στο νοσοκομείο, ναι, με 7 φιάλες αίμα. Ναι. Θα ήμουν νεκρός στη θέση του Παύλου Φίσα, αν δεν ήταν η τέταρτη μάρτυρας που είχε διατελέσει νοσοκόμα και διαχειρίστηκε την κατάσταση. Το ότι δεν είμαι στη θέση του Παύλου Φίσα είναι μόνο τυχαίο. Και λέει: το τέλος χρόνου για μένα ήταν λυτρωτικό. Ήταν εκπληκτικός εκεί πέρα και πραγματικά έβαζε την ψυχή του ότι ήταν λύτρωση για αυτόν τον τέλος χρόνου. Ότι τελείωσε η φιάλτης αυτός. Αυτό. Και λες, όταν βλέπεις, λέει, το μαχαίρι να γυαλίζει στο μάτι σου, λες τώρα τι θα γίνει. Ο πρώτος, αυτός που μπήκε, πρέπει να ήταν επικεφαλής. Μετά μάθαμε ότι φύγανε με μηχανές, με καλυμμένες πινακίδες, κάμποσα μηχανάκια. Η γειτονιά τα είπε αυτά, φύγαν όλοι όπως ήρθαν. Η πρόεδρος μπαίνει στη διαδικασία να ρωτήσει. Εσείς, λέει, είπατε κάτι, απαντήσατε. Τι να πούμε εμείς, λέει. Εμείς δεχτήκαμε μια οργανωμένη στρατιωτική επίθεση σε 4 μαθητές που ο ένας ήταν ανάσκελο, ο άλλος έτρεχε να προστατευτεί. Μια κοπέλα έτρωγε κάτι σφαλιάρες. Τι να προλάβουμε να πούμε. Οι ίδιοι λένε, όπως μας είπε και ο Ροντρίγκες, ότι δώσανε ραντεβού 10 μηχανάκια, ήρθανε μέρα γνωστή, ανοιχτή, μέρα που δεν είχε όμως τόσο κόσμο. Παράγγελμα εισόδου, μαχαίρια, τσεκούρια. Φύγανε με καλυμμένες πινακίδες, ενώ ο Σιατούνης στην κατάθεσή του έχει πει: είμαι μέλος της Χρυσής Αυγής εδώ και 8 χρόνια. Ήτι 2011, δηλαδή από το 2003 ο Σιατούνης, αν το είπε το 2011, στην κατάθεσή του, ναι, ή πότε συνελήφθη. Μήπως το είπε το 8. Αν το είπε το 8, πάμε 2000. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Αν το έχει πει το 8 στην κατάθεση την πρώτη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι το έχει πει, χωρίς να έχω χειριστεί, σας λέγω, το έχει πει στην προανακριτική του. Με επιτρέπετε και πάλι μια τελευταία παρέμβαση. Βλέπετε, λιγάκι τι λέει. Μιλάμε για το 2008. Τι είχανε σκεπάρνια, μαχαίρια, τσεκούρια. Τσεκούρια. Θυμηθείτε λιγάκι την κατάθεση του κυρίου Πουλικόγιαννη, που μίλησε για τα μικρά πυροσβεστικά τσεκούρια, τα οποία είχαν οι χρυσαυγίτες. Είχαμε επιδείξει και φωτογραφίες από τον εξοπλισμό τους, που είχαν φωτογραφίσει και καμαρώνανε με αυτά στη ζώνη τους. Και ομιλούμε 5 χρόνια πριν τη δολοφονία του Παύλου και 5 χρόνια και 20 μέρες πριν από τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ. Έτσι, για να δούμε λιγάκι τη μεθοδολογία και το τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ότι δεν γεννήθηκε όλο αυτό το πράγμα το 12, το 10 ή το 8 ακόμα, αν θέλει κανείς, γιατί από το 8 και μετά εξετάζει το δικαστήριο. Κάποιοι το ξέρουν, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί έβλεπα προηγουμένως για τη Σχολή Ευελπίδων αυτά που έλεγε ο μάρτυρας. Κάποιοι, ειδικά από τη Σχολή Ευελπίδων, έξωθεν από την πλατεία, έξω από τα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, το έχουν βιώσει πολύ εφιαλτικά. Βεβαίως. Και ομιλώ για την υπόθεση με τον αξιότιμο κύριο Ανδρουτσόπουλο, υπουργέ, ναι, τον κύριο Κουσουρή. Βεβαίως, στην επίθεση Κουσουρή.
Όπου βέβαια δεν πιάστηκε ποτέ ο Ανδρουτσόπουλος, παραδόθηκε μόνος του μετά από 7-8 χρόνια, πότε ήταν. Λοιπόν, οι ίδιοι λένε δώσανε ραντεβού και τα λοιπά. Οπα, είπαμε ότι ο Σιατούνης μέλος 8 χρόνια, αλλά ο Μιλιαράκης μας έδωσε και άλλη μια υπόθεση για την οποία δεν έχουμε μάλλον ακούσει κάτι ή τέλος πάντων δεν έχουμε ακούσει τόσο πολλά όσο έχουμε ακούσει για όλες τις άλλες υποθέσεις. Μας λέει για μια επίθεση σε συγκέντρωση Χρυσής Αυγής για τα Ίμια, όταν λέει αντιφασίστες κομμουνιστές κινήθηκαν να καταλάβουν την πλατεία Κολοκοτρώνη, στελέχη της Χρυσής Αυγής μαχαίρωσαν δύο αντιφασίστες. Καμία νομική διαδικασία και καταλήγει το φαινόμενο του ναζισμού και του νεανισμού δεν είναι μια μεμονωμένη οργάνωση. Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Πάλι σε αυτό που λέτε, γιατί και εγώ δεν το γνώριζα, εγώ από το Μάρτυρα το άκουσα. Είπε και κάτι όμως το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ότι από ποιες γραμμές κινήθηκαν, γιατί υπήρχε μια αντιφασιστική συγκέντρωση με αυτά που κάνανε στην Παλαιά Βουλή, προφανώς εκεί, αν λείπουν αντίχολο κοτρώνει, ότι αυτοί οι οποίοι μαχαίρωσαν βγήκαν από τις γραμμές των αστυνομικών οργάνων και δι' των δυνάμεων των ΜΑΤ που ήταν εκεί πέρα, προφανώς για να μην γίνει κάποια... Ναι. Να μην γίνει οτιδήποτε. Απλώς λέω, θυμάμαι ότι το είπε ο Μάρτυρας, δεν το βλέπω εδώ πέρα, αλλά το είπε. Έτσι. Γιατί σας επιτεθήκανε, ο Μιλιαράκης το θέτει πάλι σε ένα πολύ έτσι, στιβαρό ιδεολογικό πλαίσιο. Κίνηση αντικαπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και όλοι όσοι αγωνίζονταν δέχονταν επίθεση για να τρομοκρατηθούν και να κατασταλούν. Και μιλάει για το 8, έτσι. Μιλάει για την κίνηση όλη της κοινωνίας το 2008. Αυτό ακριβώς. Σας λέω, μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τους μάρτυρες, μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις, αλλά είναι πολύ χρήσιμο και σαν εργαλείο μεθοδολογικό ότι αυτά όλα ανατρέχουν στο 2008. Ναι. Πριν ξυπνήσουν όπως ξυπνήσουν οι άλλοι και καταλάβουν τι ακριβώς είναι η Χρυσή Αυγή. Ένα κομμάτι της κοινωνίας, γιατί ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας είχε μια πολύ μεγάλη εικόνα και το ζούσε στο πετσί του, στο κεφάλι του, στα κόκαλά του. Δεν ομιλούσα για την κοινωνία και έχετε απόλυτο δίκιο. Ομιλούσα για κάποιους οι οποίοι είναι η ταγή της εξουσίας. Βέβαια. Που λένε ότι δεν. Θα πω εγώ. Λοιπόν, η πρόεδρος συνεχίζει, κάνει ερωτήσεις. Μετά από την επίθεση σε εσάς, λέει, συγκεντρώθηκε κόσμος. Δεν είχα τις αισθήσεις μου. Οι κοπέλες καταλάβαν ότι αιμορραγώ από το γλουτό. Ήρθε και έκατσε μία από τις κοπέλες πάνω μου για να σταματήσει την αιμορραγία. Διότι το συγκεκριμένο σημείο δεν σας εύχομαι να δεχτείτε τραύμα. Η αιμορραγία σε τελειώνει σε 5-8 λεπτά, ας πούμε. Εμένα λέει, ήρθε αστυνομικός και μου ζήτησε τα στοιχεία μου όσο αιμορραγούσα, όσο ήμουνα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Και άκουσα από τον κόσμο να λέει τι ζητά στα στοιχεία του ανθρώπου. Μετά με θυμάμαι στο ασθενοφόρο με ορούς κτλ. Ο εισαγγελέας ή η εισαγγελέας ρωτάει αυτά που ρωτήθηκαν και σε προηγούμενους μάρτυρες. Γι' αυτό λέμε και για το ότι η τάση της έδρας τώρα έρχεται πολύ πιο μέσα στην εγκληματική οργάνωση. Οι ερωτήσεις τους να έρχονται σε πολύ πιο έντονο και βάθος της εγκληματικής οργάνωσης. Τα αποφάσισαν από μόνοι τους ή είχαν κάποια εντολή. Και λέει ο Μιλιαράκης, η δόμη της οργάνωσης Χρυσής Αυγής είναι ιεραρχική σαν κάθε στρατό. Αυτό είναι στοιχείο της ιδεολογικής του συγκρότησης. Κάθε στρατός έχει στρατηγό, υποστράτηγο, φαντάρους κτλ. Εδώ να θυμηθούμε εκπαιδεύσεις, να θυμηθούμε ορκομοσίες και πάει λέγοντας για να δούμε τα λόγια του μάρτυρα και κατά πόσο ισχύουν. Ο Σιατούνης λέει ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Να θυμηθούμε βίντεο. Βεβαίως. Ότι περιμένουμε εντολή. Αν δεν έρθει εντολή, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλιώς πάμε, γιατί εμείς είμαστε Χρυσή Αυγή. Τα θυμάστε όλα αυτά. Βεβαίως, και ότι κινείται, σφάζεται. μετά από 15 μέρες βγάζει ανακοίνωση από το γραφείο τύπου δεν έχουμε καμία σχέση. Εγώ λέω, βγάζω το συμπέρασμα ότι είναι οργανωμένο από τα πάνω. Εκεί με οδηγεί. Όταν πήγαμε στο δικαστήριο, βρήκαμε μπροστά μας Λαγό και Κασιδιάρη. Οι πρωτοκλασάτοι που ήρθαν να καλύψουν τους δράστες. Βγάζω ότι είναι μια οργάνωση και όχι ότι ο καθένας έπρατε κατά το δοκούν. Ποιος μάρτυρας είχε πει ότι αυτοί δεν πάνε τους στο φούρνο ψωμί να πάρουν χωρίς. Δεν το θυμάμαι, εντολή. Αλλά ήταν έτσι από το ακριβώς, πάμε. Έτσι ακριβώς είχαν πει. Από το πάμε. Λοιπόν, αναπληρωτής εισαγγελέας, ομοιότητες.
Και άλλη ερώτηση για τις ομοιότητες. Έχει σημασία να το βλέπουμε αυτό, να καταγράφεται και οι μάρτυρες να το λένε και να λένε τις ομοιότητες και να μπορούν αυτά να συμπίπτουν για να καταλάβουμε το πώς επιχειρησιακά λειτουργούν ή λειτουργούσαν τα τάγματα εφόδου. Μοιάζουν οι άλλες επιθέσεις με αυτές που δεχτήκατε. Μοιάζει με την επίθεση στους αγωνιστές του Πάμε, στη Λιάρια, οργανωμένοι ήρθαν όπως εμάς, αλλά και στον Παύλο Φίσα, μηχανοκίνητο τάγμα, Ρουπακιά συγκεκριμένο ρόλο, του ανοίγουν, μαχαιρώνει, φεύγει. Πολυπληθές τάγμα, αλλιεργάτες το ίδιο. Άνθρωποι που κοιμόντουσαν δηλώνουν ταυτότητα. Να θυμίσουμε στους αλλιεργάτες ότι ο Πανταζής είναι απ' έξω και φωνάζει «Ελάτε έξω να δείτε τι σημαίνει Χρυσή Αυγή» ή ένα αντίστοιχο. Η δήλωση ταυτότητας. Η δήλωση ταυτότητας. Και ο Μιλιαράκης στο τέλος της... Και με συγχωρείτε και πάλι σας διακόπτω και τελειώνω. Ναι. Αλλά λέει, βάλτε και στο... Οι μάρτυρες το είπαν και αυτό αποδεικνύει. Το γεγονός ότι αυτοί οι μάρτυρες ούτε μεθοδευμένοι, ούτε φτιαχτοί όπως μας κατηγορούν συνέχεια οι μέλη συνωμοσίας κατά της Χρυσής Αυγής είναι, δεν αναφέρουν του συνεργείου. Ναι. Πάλι τα ίδια γίνανε εκεί, στη Λίουπολη. Ναι, ναι. Πάλι τα ίδια γίνανε. Ναι, ναι. Έρχεται το τέλος της συνεδρίας της συγκεκριμένης και ο Μιλιαράκης δέχεται μια ερώτηση όπου η απάντησή του διεγείρει το κοινό σε χειροκροτήματα. Διακόπη και λέει δράση του στεκιού σας μετά την επίθεση. Όχι βέβαια, γιατί εμείς είμαστε αγωνιστές. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο. Δεν φοβηθήκαμε. Η ευθύνη μας απέναντι στους παππούδες μας, απέναντι στους ανθρώπους που πέθαναν στα κρεματόρια και στα Μακρονήσια, είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ έτσι χαρακτηριστικά μια συνεργάτης της εκπομπής είπε ότι αυτό είναι κάτι που πολύ σωστά και ευτυχώς που κάποιος το είπε για να γραφτεί στα πρακτικά. Διότι με τη σκέψη ότι έχουμε μια ολόκληρη ομάδα που εφαίρεται, άγεται, μια ολόκληρη οργάνωση, με τη σκέψη του είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45. Αυτό ακριβώς μέσα στο μυαλό μου. Έτσι, ακριβώς υπάρχει αυτό εδώ η απάντηση που μιλάει γι' αυτό αντίστοιχα και οι πολλές απαντήσεις που λένε ότι παιδιά, οι ιδεολογίες ωραία κτλ. Αλλά ποιος κατεβάζει τάγματα εφόδου στον δρόμο και ανοίγουν κεφάλια. Έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε αντίστοιχα δύο δικασίμους, έτσι όπως είχαμε και την εβδομάδα που μας πέρασε, 23 και 24 του μήνα σε Κορυδαλό και Φετίο αντίστοιχα, Πέμπτη και Παρασκευή. 23 είναι στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, 24 είναι στο Εφετίο. 23 Κορυδαλός, 24 Εφετίο. Αυτό ήταν το μοντέλο της εβδομάδας αυτής όπως πέρασε. Αυτά συνέβησαν, αυτά συζητήθηκαν. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα Τζέλη που ήταν εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστήσω εγώ. Θα τα λέμε μέχρι να τελειώσει αυτή η μακρά διαδικασία. Και ξαναλέω και πάλι ότι αυτό που κάνετε είναι εξαιρετικό. Μόνο και μόνο είτε για ιστορικό είτε για όποιον ανατρέξει για να μπορεί να έχουν, γιατί ξέρετε πια περνάει ο χρόνος, η μνήμη λιγοστεύει. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνετε να υπάρχουν καταγεγραμμένα, αν μη τι άλλο για τη γνώση, το τι ακριβώς ξεκίνησε από 20 Απριλίου του 2015. Με αυτό σας αφήνουμε να είστε πάρα πολύ καλά, να έχετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ.